Τώρα, το έλεγα και πριν, κύριε Παπά. Κάποιος θα πει, ελάτε ρε παιδιά, τώρα ο Πέτρος ο Παπάς είναι στο στενό πυρήνα του Προέδρου. Από την αρχή ήταν, παραμένει και λοιπά. Θα κάνει μια αντικειμενική ανάγνωση των όσων έγιναν σε αυτό το θυελώδες τρίμερο. Εμείς τον καλέσαμε με την ελπίδα, κυρίως την πίστη όμως, ότι θα την κάνει την αντικειμενική ανάγνωση. Και δεν θέλω να σταθούμε τόσο σε αυτό που έχει αναλυθεί ήδη από πολλούς, από καλούς συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του κόμματός σας και από άλλους που δεν χρειάζεται να το καλύψουν για να δουν ποιοι ήταν οι νικητές, ποιοι οι τιμένοι και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό το συνέδριο τελικά παρήγαγε πολιτική ή εξαντλήθηκε σε αυτό που έμεινε ως τίτλος σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ ή ρεπορτάζ εφημερίδων? Κύριε Πολύζο, νομίζω ότι, καλησπέρα καταρχήν, νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην πούμε την αλήθεια, νομίζω ότι δεν έχουμε τον χρόνο να μην πούμε και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, καθώς βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο, σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα έπρεπε αυτό το συνέδριο να είναι ένα συνέδριο θέσεων, θα έπρεπε να επικοινωνηθούν αποτελεσματικότερα οι πολιτικές οι οποίες έχουμε και να αναπτυχθούν, γιατί αυτός είναι ο στόχος του συνεδρίου. Να μιλήσαμε βέβαια, αλλά σε παράλληλα τραπέζια, όχι στο κεντρικό συνεδριακό χώρο, για την ακρίβεια, για τη στέγη, για την πολιτική, για τους νέους. Το είδα ότι είχατε πολύ ενδιαφέροντα πάνελ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο παρήχθη από το συνέδριο αυτό δεν ήταν για μένα η ώρα. Δεν θεωρώ ότι τώρα έπρεπε να γίνει αυτό τρεις μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Ήταν η αδιαμφισβήτη θέληση της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τη στήριξή της, μια στήριξη μακράς πνοής, στον Στέφανο Κασελάκη, στον πρόεδρό μας, προκειμένου να οδηγήσει την παράταξη στις ευρωεκλογές με τους όρους τους οποίους του είχαν ανατεθεί πριν από πέντε μήνες. Δηλαδή να τα αλλάξει όλα και να συγκροτήσει μια κεντροαριστερά παράταξη, η οποία θα αποτελέσει και τον πυλώνα για την διεύρυνση αλλά και τη συσπήρωση όλων των δυνάμεων της προόδου. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή ήταν η διαδικασία η οποία ναρκοθετήθηκε την προηγούμενη περίοδο από φοβίες, από συντηρητικά κατάλοιπα, για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι δεν μας παίρνει πλέον να πούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν συμπεριλάβατε στα αίτια φιλοδοξίες? Φιλοδοξίες, προσωπικές ατζέντες. Θα τις συμπεριλαμβάνατε και τις φιλοδοξίες. Τάσεις, αρχηγής. Πείτε μου, κύριε Παπά, ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστη για τους ανθρώπους που έχουν και ειδικά μέσα από την κοινωνία αποκτήσει ιδιότητες όπως εσείς που είστε βουλευτής, αλλά την περιμένετε την ερώτηση. Γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Τσίπρας? Το έχετε καταλάβει? Γιατί να ξοδέψει ένα προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο που είχε και να καταγράφεται παντού ως ο μεγάλος ηττημένος του συνεδρίου? Γιατί έκανε μια παρέμβαση που μάλιστα την έκανε με μια ανάρτηση, δεν την έκανε με την φυσική του παρουσία? Δεν είναι ότι επέλεξε το βήμα του συνεδρίου για να πει αυτά? Θέλω να πιστεύω ότι έγινε από μια μεγάλη αγωνία για το μέλλον της παράταξης. Σαφώς, αλλά ήταν μια κίνηση που αποδείχθηκε άστοχη. Διέγνωσε, ναι, τα πολλά προβλήματα της παράταξης. Από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι εδόθη η απάντηση από τους αρμοδίους, τους καθήλυν αρμοδίους, που είναι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είπε με μεγάλη σαφήνεια, με καθαρότητα, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, η ανάγκη αμφισβήτηση του Προέδρου, καμία ανάγκη προσφυγή σε νέες κάλπες πέντε μήνες μετά από τις προηγούμενες κάλπες. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι όχι ένα νέο Πρόεδρο, αλλά ένα νέο κόμμα. Και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Είναι όρος επιβίωσης για την παράταξη, αλλά και θα συνολικά για την κεντροαριστερά. Μια κεντροαριστερά η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της, η οποία έχει χάσει την ηγέτιδα δύναμή της. Υπήρξε κάποτε το ΠΑΣΟΚ, ήταν για τα τελευταία 10 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει ηγέτιδα δύναμη στην κεντροαριστερά. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της επόμενης χρονικής περίοδου, παράλληλα με την διατύπωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού προγράμματος και την ανάδειξη προσώπων, νέων προσώπων που μπορούν να το εκφράσουν. Όχι προσώπων προερχομένων από το παρελθόν, όχι άλλα βενσερέμος, όχι άλλη ρητορική η οποία είναι αντίστοιχη των δεκαετιών της εκ του 60 και του 70. Μάλιστα. Για έλατε τώρα να δούμε, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση, τι πνοή έχει η ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου στον Στέφανο Κασελάκη. Δεν είναι λογικό, αφού είναι η πρώτη φορά που θα μετρηθεί σε πραγματική κάλπη, στην κοινωνία εννοώ, και όχι στο κόμμα, να είναι οι ευρωεκλογές?
Προφανώς είναι ένας σημαντικός σταθμός. Ο κόσμος είναι σοφός και όλοι μας γνωρίζουμε την αλήθεια. Σε 5 μήνες δεν μπορεί να αλλάξει ένα κόμμα το οποίο κατρακυλά δημοσκοπικά τα τελευταία πολλά χρόνια, ένα κόμμα το οποίο είχε την στρατηγική επιλογή ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα να διευρυνθεί προς το κέντρο. Το είπε και το 2019, το είπε και παρετούμενος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο δεν πέτυχε αυτή τη στρατηγική, αλλά να γνωρίζει ότι αυτή είναι η μόνη στρατηγική και ο μόνος όρος επιβίωσης. Οπότε νομίζω ότι ορίζοντας με πρώτο σταθμό τις ευρωεκλογές, προφανώς που θα γίνει μια πρώτη καταγραφή, είναι ένας ορίζοντας ως τις εθνικές εκλογές του 2027. Χρειάζεται ένας χρόνος για να ανασυγκροτηθεί μια ολόκληρη παράταξη. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν γίνεται να αναρκοθετείται αυτή η προσπάθεια διαρκώς από στρατηγικές, από καπετανάτα, από αιμονές. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και στις ευρωεκλογές θα πάτε σε μια ταραχώδη συνθήκη. Δεν είναι ότι θα έχουν πλήρως ηρεμήσει τα πράγματα, γιατί οι μικροεστίες ένταση θα δημιουργούνται πάντα. Είπαμε, η πολιτική εμπεριέχει κυρίαρχο συστατικό την φιλοδοξία των υπόλοιπων, όχι του πρώτου, κατά ανάγκη. Αλλά υπάρχουν και εκπλήξεις βέβαια στην πολιτική, μπορεί να γίνει και ανατροπή. Θέλω να πω, να γίνει ευχάριστη έκπληξη, λέτε εσείς, με τη θετική σας ματιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Παπά, συγγνώμη που τα λέμε λίγο γρήγορα σήμερα, αλλά θέλαμε περισσότερο να κάνουμε έναν απολογισμό του συνεδρίου, γιατί και εσείς δεν προλάβατε να κάνετε αντιπολίτευση στη διάρκεια αυτού του συνεδρίου στην κυβέρνηση. Τα πάνελς κάναν. Δηλαδή το κάθε θεματικό πάνελ είπε. Στην παιδεία θα μπορούσε να γίνει αυτό. Στην πολιτική προστασία το άλλο. Κάνατε. Αλλά αυτό που έμεινε από το συνέδριο ήταν όλη αυτή η ένταση και τα χαμόγελα του τέλους. Από σήμερα αντιπολίτευση και μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι ο μόνος δρόμος. Μα ο κύριος Μαρινάκης σας ηρωνευόταν σήμερα ότι δεν έχετε καν ανταποκριθεί όλους αυτούς τους μήνες στον θεσμικό σας ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει, είναι μια καραμέλα η οποία χρησιμοποιείται, αλλά στην πραγματικότητα πολλές είναι οι προτάσεις που κατατέθηκαν και θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Γεια σας, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε θερμά.